general de Don Lachón έχει δανειοδοτήσει και συνεργάζεται με αρκετούς επιχειρηματίες τόσο της Λατσιώτης όσο και της περιοχής μας. Με τα τελευταία δανειοδοτήσεις που έχει πάρει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εμείς έχουμε πάρει αρκετά ποντίκια, πέραν των 5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία διαθέσαμε με πιο χαμηλά επιτόκια στις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις της περιοχής μας. Όσον αφορά κοντήλια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα, όμως εμείς από τα δικά μας κεφάλαια δανειοδοτούμε όσους μπορούμε, όσους έρθουν κοντά μας και όσοι είναι πελάτες μας. Η πίεση που υπάρχει δεν είναι μόνο στις μικρές επιχειρήσεις και υπάρχει και στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στον απλό κόσμο. Διότι αρκετός κόσμος είχε να κάνει με την κτηματική βιομηχανία και πάρα πολλοί βασίζονταν στην οικοδομική βιομηχανία. Αρκετοί developers περιμένουν να πουλήσουν. Τώρα η ζήτηση στα ακίνητα, όπως μας αναφέρουν τα διάφορα στατιστικά στοιχεία, είναι αρκετά χαμηλή. Έτσι, πάρα πολλοί είχαν δάνεια με σκοπό να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να βοηθήσουν τα παιδιά τους να χτίζουν το σπίτι τους, να βοηθήσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους. Με αποτέλεσμα σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ζήτηση αυτή να πουλήσουν κάποιο κτήμα ή να κάνουν κάποια, ή να διαθέσουν κάποια επένδυση που είχαν κάνει, να δυσκολεύουν. Επιπλέον αυτή τη δυσκολία όμως, τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το βασικό της επιτόκιο, με αποτέλεσμα αλυσιδωτά η αύξηση αυτή στα δάνεια κυρίως να επέλθει στους ώμους πάλι των χρεωστών, είτε επιχειρήσεων είναι είτε ατόμων. Και επιπλέον είναι ένα μεγαλύτερο κόστος που υφίστανται οι δανειολήπτες. Μας στη συνεργατική μας, πιστεύω στο συνεργατικό ολόκληρο, δεν υπάρχει αυτή οι χρεώσεις, οι περιπλέον χρεώσεις ή τα παράνομα που όπως λέτε, δεν υπάρχει τίποτε το παράνομο. Οι χρεώσεις μας προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες. Δεν πιέζουμε τον κόσμο όσο μπορούμε να είμαστε ανοιχτικοί. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην χειροτερέψουν τα πράγματα, αλλά μες στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων των πελατών. Βοηθούμε όσο γίνεται και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νέα κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θα προσθέσουμε άλλα χρέη σαν οικονομία, σαν κυβέρνηση. Η αποκατάσταση των ζημιών είναι τεράστια, αλλά και οι επιπτώσεις στον κόσμο πάλι είναι. Διότι με τις συνεχείς διακοπές του ρεύματος, οι επιχειρήσεις θα αναγκάζουν να διακόψουν τις εργασίες τους, δεν θα μπορούν να δουλέψουν απρόσκοπτα διάφορες επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά. Σίγουρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν κάποιες βοήθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλους οργανισμούς. Ελπίζουμε να πάμε καλά. Και το μήνυμα μου είναι να κάμψει όσο το δυνατόν πιο πολλές οικονομίες. Γιατί πάρα πολλές φορές έλεγα εγώ και τον καιρό που έτρεχε ο ποταμός έπρεπε να τον κουμαντάρουμε. Πολλοί, αρκετοί μπορώ να πω ότι εξοδεύαν ή έκαναν κεφαλαιοδικές επενδύσεις που μπορεί να μην ήταν τόσο αναγκαίες. Τώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.